Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρας και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν του ελεηθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λέγει η Γραφή, μακάριος ο λαλών ισότα ακούοντων. Δηλαδή είναι μακάριος, ευτυχής, καλότυχος εκείνος που μιλεί σε ανθρώπους που έχουν αυτιά να ακούσουν. Και εγώ τη στιγμή αυτή που βρίσκομαι μπροστά στην Ιεράν αυτήν σύναξη, που αποτελείται από άνδρες και γυναίκες από όλα τα σημεία της πρωτευούσης, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι χαράν και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, διότι γνωρίζω ότι δεν ομιλώ ισότα μη ακούοντων, αλλά ισεότα σε ανθρώπους που έχουν την διάθεση να ακούσουν τον λόγο του Θεού. Εκείνο δε το οποίο ιδιαιτέρως με συγκινεί είναι ότι στην Ιεράν Σύναξη αυτή ευρίσκονται πολλοί νέοι που αποτελούν την πλειοψηφία του ακροατηρίου. Το κήρυγμα σήμερα, η ομιλία μάλλον, θα είναι συνέχεια της προηγουμένης ομιλίας. Το θέμα της προηγουμένης ομιλίας ήταν μια προφητεία. Μια προφητεία που δεν είπε κάποιος τυχαίος, αλλά προφητεία θεόπνευστος. Προφητεία που είπε ένας που θα παραμένει ένας ύστερα από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η ιστορία της ανθρωπότητος δεν εγνώρισε άλλον άντρα ανώτερον από αυτόν. Είναι ο Απόστολος Παύλος. Μια καρδιά που ήταν όλος αγάπη. Κανείς άλλος δεν αγάπησε τον Χριστό όπως τον αγάπησε ο Απόστολος Παύλος. Μια καρδιά καθαρή από τα ανθρώπινα πάθη. Μια καρδιά που έγινε καθρέπτης. Μια καρδιά που για να εκφραστώ στη γλώσσα τη σύγχρονο είχε γίνει ένα είδος τελεβίζιο. Δεν είναι τίποτε οι τηλεοράσεις αυτές. Αυτές οι τηλεοράσεις είναι μηδέν μπροστά στην καθαρά καρδιά που ο άνθρωπος γίνεται πλέον μια πνευματική τηλεόραση και βλέπει και ακούει πράγματα τα οποία εκατομμύρια των ανθρώπων δεν μπορούν να ακούσουν και δεν μπορούν να είδουν. Πνευματική τηλεόραση λοιπόν ήταν, που έλεπε το βλέμμα του πολύ μακρά στο βάθος των αιώνων και προεφύτευσε πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα γίνονται εις το σήμερα μας. Είπε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, προεφύτευσε και είπε ότι οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται, ότι όσοι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού θα διωχθούν. Και πάνω στο ρητό αυτό, αγαπητοί μου, ομιλήσαμε και αναφέραμε παραδείγματα πολλά, μια άλυση παραδειγμάτων προσώπων τόσο από την Ιεράν Ιστορία όσο και από την άλλη ιστορία, την κοσμική. Αναφέραμε παραδείγματα οποία αποδεικνύουν ότι όντως η προφητεία αυτή πραγματοποιείται, γίνεται, ότι οι ευσεβείς διώκονται. Πρώτον αναφέραμε τον Άβελ, δεύτερον αναφέραμε τον Ιακώβ, τρίτον αναφέραμε τον Δαβίδ, τέταρτον αναφέραμε τον Ιωσήφ, πέμπτο αναφέραμε τον Ηλία τον προφήτη, έκτον τους προφήτες τους μεγάλους, τον Ιερεμία και Ισαΐα, τον Δανιήλ, τους τρεις πέδας εν καμίνο που δεν θέλησαν να προσκυνήσουν την χρυσή εικόνα που εστήθη στην πεδιάδα διερά. Κατόπιν δε αναφέραμε το όνομα εκείνου που ευρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδος των ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, του Ιωάννου του Βαπτιστού. Μετά το αναφέραμε τα παραδείγματα των 12 Αποστόλων, οι οποίοι έβρουν θάνατον μαρτυρικών εις τας χώρας όπου εκήρυξαν το Ευαγγέλιο. Σε αυτά δε τα πρόσωπα προσεθέσαμε και τρία πρόσωπα γυναικών. Το πρώτο πρόσωπο που εδιώχθη από τον πατέρα της ήταν η Αγία Βαρβάρα, το δεύτερο πρόσωπο η Αγία Κατερίνη, η Σοφή και Μάρτης και Παρθένος,
Και το τρίτον, η Αγία Φιλοθέη, της οποίας την Ιερά Μνήμη εόρτασε η Εκκλησία μας την προηγουμένη Κυριακή. Ελέγαμε δε ότι οι ευσεβείς διώκονται όχι μόνο στα παλιά τα χρόνια, αλλά και σήμερα, και μάλιστα σκυρότερο σήμερα, εις τας χώρας του αθέου ολοκληρωτισμού. Ταύτα εμπεριλείψει, ελέγαμε στην προηγουμένη ομιλία. Τώρα συνεχίζουμε. Η μία όψη του νομίσματος είναι ότι οι ευσεβείς διώκονται. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ενώ βλέπουμε οι ευσεβείς να διώκονται στον κόσμο αυτόν, αντιθέτως είναι φαινόμενο ότι άνθρωποι άπιστοι, άνθρωποι ασεβείς, άνθρωποι άθεοι, άνθρωποι ληστέ, άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα ερών και όσιων, κατορθώνουν μέσα στον κόσμο αυτόν να ευτυχούν. Να ευτυχούν όπως εννοεί ο κόσμος την ευτυχία. Τα κορίτσια των είναι καλά παντρεμένα. Τα αγόρια των κατέλαβαν, αν και πολύ κατώτερα από άλλα παιδιά, αξίας, κατόρθωσαν με τα μέσα που είχαν οι γονείς των να καταλάβουν μεγάλα αξιώματα μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στην κοινωνία. Το πορτοφόλι τους είναι γεμάτο. Υγεία, σε γιατρό δεν πήγανε, σε κλινικές δεν πήγανε, περιπέτειες δεν έχουνε. Είναι ευτυχείς, καλότυχοι, ευτυχισμένοι άνθρωποι. Και βλέποντας ο κόσμος, ευσεβής βλέποντας τους ανθρώπους αυτούς να ευτυχούν, σκανδαλίζονται και λένε, εγώ που ζω με το Ευαγγέλιο δυστυχώ υποφέρω, διώκομαι, βασανίζομαι, και αυτός ο άλλος, και τον δείχνει με το δάχτυλό του, που δεν πιστεύει τίποτα, που βλαστημάει Χριστό Θεό και Παναγίες και τα καντήλια όλα, πως αυτός ο άνθρωπος ζει ευτυχισμένα εις τον κόσμο αυτόν? Η ευτυχία των απίστων, των αθέων, των ληστών είναι σκάνδαλο μέσα στην κοινωνία. Σκάνδαλο που κάνει τους ολιγοπίστους να λένε εκείνο που είπε ο προφήτης, η νατή οδός ασεβών ευωδούται. Σκάνδαλο που προκαλεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων πολλά ερωτηματικά και λένε, αν ήταν Θεός, πώς εγώ δυστυχώ και αυτός ευτυχή, και πού είναι ο Θεός και πού είναι η δικαιοσύνη και δεν υπάρχει τίποτα εις τον κόσμο. Θα ήθελαμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και τι να απαντήσουμε? Ότι λένε ότι ευτυχούν οι άπιστοι και οι άθεοι και οι ληστέ. Η ευτυχία των εμπρότης, αγαπητοί, είναι μία ευτυχία φαινομενική. Είναι μία ευτυχία των πέντε αισθήσεων. Είναι μία ευτυχία του κόρακος, όπως ο κόρακος κόραξ πετάει απάνω στα βουνά, πάνω στα ύψη και συνεχώς κράζει, και άμα βρει κανένα κοψίδι, κανένα ψοφίμι, πέφτει επάνω και το τρώει και μένει ευχαριστημένος. Έτσι είναι και αυτή η ευτυχία κοράκων, ευτυχία αλεπούδων που κατατρώγουν τα σόρνηθα, ευτυχία αγρίων θηρίων που κατασπράσουν τα μικρά ζώα, ευτυχία θηριώδης, ευτυχία κτηνώδης, που σύνθεμα έχουμε, φάγουμε, πίωμε, αύριο γαναποθνίσκουμε. Αλλά άραγε αυτή η ευτυχία ανταποκρίνεται προς τον προορισμό του ανθρώπου. Έπειτα αυτή η ευτυχία που φαίνεται ότι έχει διάρκεια μεγάλη, εν τούτης δεν έχει διάρκεια. Ο χρόνος φεύγει και έρχεται η ώρα της τιμωρίας και της εκδικήσεως του Θεού. Εκείνο που είπε ένας αρχαίος φιλόσοφος δικός μας, ότι μηδένα πρωτουτέλους μακάριζε, που πήγε κάποιος τον Σόλωνα και εθεωρούσε τον εαυτόν του ευτυχή και του είπε ότι μη μακαρίζεις τον εαυτό σου, μηδένα πρωτουτέλους μακάριζε,
Αυτό δυνάμεθα κι εμείς να είπαμε. Δυνάμεθα όσοι από εσάς θέλουν να δουν ποια είναι η εξέλιξη του απίστου και ασεβούς ανθρώπου, όσοι θέλουν να είδουν πίνουν το τέλος των ασεβών και απίστων, ας διαβάσουν τον 36ο ψαλμό του Δαβίδ. Τι λέει αυτός ο 36ος ψαλμός του Δαβίδ? Ότι φέρνει μια ωραία εικόνα. Λέγει, είδα ένα δέντρο. Είδα ένα δέντρο που είχε ριζώσει καλά μες στη γη. Είδα ένα δέντρο που είχε βγάλει κλαδιά και ήταν γεμάτο φύλλα και ανθούς και καρπούς. Ένα δέντρο που κάτω από τη σιά του ζούσανε ζώα και άλλα, και τα ζώα τα χτύνει. Και ξαφνικά πέρασα μια μέρα και δεν υπήρχε τίποτα. Τη νύχτα φύσαξε ρεμοστρόβιλος, λέλαψ, και ξερίζωσε το δέντρο και τίνεξε τα κλαδιά του και δεν μπορεί τώρα να προσδιορίσει κανείς τον τόπο όπου ήταν η ρίζα του δέντρου αυτού. Ποιο είναι το δέντρο αυτό που λέει ο ψαλμωδός? Είναι ο ασεβής. Είδον τον ασεβήν ως δέντρον, ως τα υπεριψούμενον και υπαρήθον και ουδί και ειδού ουκίν. Δεν υπήρχε πλέον. Έτσι λοιπόν το τέλος των ασεβών. Και θα παρουσιάσω ότι το τέλος των ασεβών είναι ικτρών, είναι απέσιον. Ότι το τέλος των ασεβών ανθρώπων είναι όπως ακριβώς το περιγράφει ο 36ος ψαλμός. Αυτό σήμερα θα φέρω μερικά παραδείγματα, 1, 2, 3, 4 παραδείγματα, για να σας παρουσιάσω ενώπιόν σας την αλήθεια της πραγματικότητας αυτής. Πρώτο παράδειγμα έχω αναφέρομαι. Από την Αγία Γραφή ομιλώ. Φαραώ. Είναι ο Φαραώ. Όταν ακούμε Φαραώ, δεν πρέπει να νομίσουμε ότι είναι πρόσωπο. Το Φαραώ είναι, σημαίνει αξίωμα, σημαίνει βασιλέα, σημαίνει κυρίαρχο, είναι τίτλος. Όπως σήμερα τίτλος είναι ο πρόεδρος δημοκρατίας ή βασιλεύς ή αυτοκράτορας ή όπως άλλο, ή δικτάτορας. Φαραώ λοιπόν τίτλος, και τον τίτλο αυτόν του βασιλέως και κυριάρχου της Αιγύπτου, μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, έφερον πολύ βασιλείς. 20-25 βασιλείς Φαραώ ονομάσαν με διάφορα ονόματα. Ένας δε από αυτούς, ο πιο σκυρός, ήταν ο Φαραώ της Εξόρ. Γνωρίζετε όλοι σας κατ' μάλλον και ήταν τα γεγονότα. Ας τα υπενθυμίσουμε. Ότι αυτός ο σκυρός βασιλεύς διέταξε τα αρσενικά παιδιά που γεννούν οι Εβραίες να τα ρίπτουν μέσα στο ποτάμι, στον Ήλιο ποταμό. Μόλις διεσώθη από το βίον αυτομέτρων της γενοκτονίας ο Μωυσής. 400 χρόνια ήταν οι Εβραίοι κάτω από την εξουσία του Φαραώ, που τους υποχρέωναν να ζυμώνουν τη λάσπη, να κάνουν πλήθους, πλήθια και να χτίζουν εκείνας τα σπριφήμους πυραμίδας που μέχρι σήμερα σώζονται και είναι λείψανα της ματαιότητας, της σκυρότητας, αλλά και ματαιότητας των ανθρώπων. Και εκεί μέσα στις πυραμίδες, τους πελωρίους εκείνους τάφους, έθαβαν τους νεκρούς των, έθαβαν τους βασιλιάδες των, έπαιρνα τα κορμιά των, τα μπαρσάμωναν, τα ενάρκωναν με τρόπους μυστηριώδεις, τα ετύλιγαν με ταινίες χρυσές και εκεί μέσα τους έβαναν στους τάφους εκείνους, που ο σπουδαιότερος από αυτός είναι ο τάφος του Τανχαμών, που ευρέθηκε με αμύθιτα πλούτη, με αμύθιτους θησαυρούς. Ο σκυρότερος λοιπόν Φαραώ ήταν ο Φαραώ της Εξόρ. Ο Θεός λυπήθηκε το λαό του και έστειλε τον Μωυσή. Για να ελευθερώσει ο Μωυσής τον λαό του από τη σκλαβιά αυτή. Σταματώ εδώ πέρα. Όχι διότι ελισμόνισα τι θα πω, αν και αυτό είναι ανθρώπινο, ως γέρος μάεστρα που είμαι, αλλά σταματώ διότι συγκινούμε, διότι ό,τι συνέβη τότε στην εποχή εκείνη συμβαίνει πάντοτε.
Όταν ο Θεός θέλει να ευλογήσει ένα λαό, στέλνει μεγάλον άνδρα, πολύ μεγάλον άνδρα. Και όταν ο Θεός θέλει να καταραστεί ένα λαό, δεν του στέλνει άνδρας μεγάλος. Αυτό συμβαίνει και στην ιστορία μας. Ξαφνικά παρουσιάζεται ένας μεγάλος άνδρας, ουδαίος άνδρας. Όχι άπιστος, όχι άθεος, όχι διαζευμένος, όχι μασόνος. Άνθρωπος του Θεού, όπως ήταν ο Μωυσής. Και αυτός ο άνθρωπος παίρνει ένα μικρό κρατήδιο και το κάνει μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ενώ άλλος, ο ασεβής, ο άθεος, ο διαζευμένος, ο μασόνος, ο άθεος, παίρνει, μπορεί να πάρει το μεγαλύτερο κράτος και να το διαλύσει. 1000 χρόνια χρειάζονται για να γίνει ένα κράτος. Και όμως σε μια στιγμή, κατηραμένη στιγμή, το κράτος διαλύεται. Λοιπόν, και ο Θεός που αγαπούσε τον λαό αυτόν έστειλε τον Μωυσή. Ο Μωυσής είναι ένας από τα μεγαλύτερα πνεύματα. Εάν εμείς έχουμε τον Λυκούργο, τον Σόλωνα, και αν άλλα έθνη έχουν μεγάλους άντρας, ο Μωυσής έρχεται στην κορυφή, επάνω στην κορυφή, έξοχος νομοθέτης, υπέροχος, εμπνευσμένος, σταλμένος από το Θεό. Αυτός λοιπόν ο Μωυσής παρουσιάστηκε στο Φαραώ και του λέει: θα ελευθερώσεις τον λαό κατ' εντολή του Θεού. Να ελευθερώσει τον λαό. Αδύνατο στάθη. Ως τιμωρία της σκληρότητας του Φαραώ έστειλε ο Θεός 10 πληγές, γνωστές πληγές. Η τελευταία ή το πιο σκυρά. Διότι σε μια νύχτα ένας άγγελος σκότωσε όλα τα πρωτόδοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Από τα Νάχτωρα μέχρι τις Καλύβεις. Πένθος και κλαθμός. Την άλλη μέρα ο Φαραώ με το χέρι έτρεμε το χέρι του. Υπέγραψε το διάταγμα της ελευθερίας ενός λαού, ιστορικού λαού, που 400 χρόνια ήταν κάτω από τη σκλαβιά των Φαραώ. Ελεύθεροι πλέον οι Ισραηλίτες πήρανε όσα μπορούσαν μαζί τους λάπηρα και έφυγαν μακράν και έφτασαν κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Εκεί που έφτασαν, όταν έφτασαν εκεί, ο Φαραώ μετανόησε, διότι έχασε το πλήθος των δούλων του και απεφάσισε πάλι να πάει να τους φέρει πίσω με τα στρατεύματά του. Είχε δε δύναμη μεγάλη, τεραστία δύναμη, 600 άρωματα. Και καταδίωξε τους Ισραηλίτες προς την Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί, στην Ερυθρά θάλασσα, τους έπιασε τους Ισραηλίτες φόβος και τρόμος, γιατί σαν άοπλοι, ενώ εκείνος είχε άρωματα. Οι άλλοι δεν είχαν άρωματα, δεν είχαν τίποτα, άοπλοι σχεδόν ήσαν όλοι και τους έπεσαν φόβος και τρόμος. Αλλά μπορεί αυτός που έχει άρωματα και αεροπλάνα και υποβρύχια και ατομικές βόμβες να διαλυθεί και ένας άλλος μικρός λαός, ο οποίος δεν έχει τα όπλα αυτά, να θριαμβεύσει. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή. Μη φοβήστε τους, λέει, ο Θεός είναι μαζί μας. Ας έχει αυτός υπηκόν, ας έχει πεζικούς, πεζοπεζικών, ας έχει άρωματα, ας έχει δύναμη τεραστία, εμείς θα νικήσουμε. Επροχώρησε, επλησίασε στα νερά, τα σφοδρά νερά, τις ερυθράς θαλάσσες, τα πλησίασε εκεί, τα κοίταξε και μετά, ας δεν πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε. Τι πιστεύουμε? Πήρε το ραβδί του και με εκείνο το ραβδί του εχάραξε σταυρό επάνω στα νερά της ερυθράς θαλάσσης. Και μέσα στο νερά σκιστήκανε. Και δεξιά και αριστερά εσχηματίσαν τείχη, ντουβάρια, όχι από πέτρες και πλίνθους, αλλά ντουβάρια από νερά, υδάτινα τείχη, δεξιά και αριστερά. Και στο μέσο ένας βαθύς διάδρομος που εφάνηκε ο πυθμί της θαλάσσης και οι ακτίνες του ηλίου εθόπευαν για πρώτη φορά τον πυθμένα της θαλάσσης. Και εκεί, μέσα στο διάδρομο αυτόν, τον μακρύ διάδρομο, 25, 30, 40 χιλιόμετρων, τρομερό διάδρομο, τούνελ, μεγάλο θαλάσσιο τούνελ, σε αυτή τη μεγάλη αυτή, έκανε το σταυρό του ο Μωυσής, μπήκε πρώτος μέσα και ακολούθησαν χιλιάδες να βαδίζουν μέσα στο τούνελ αυτό, το θαλάσσιο. Και όταν βγήκανε πλέον έξω, όταν πλησίαζαν να βγουν έξω, τότε ο Φαραώ ετόλμησε ο άθλιος να μπει με τα αρματά του μέσα. Μπήκε μέσα σε αυτή το διάδρομο εκεί. Αλλά μόλις
μπήκανε όλοι οι στρατιώτες και το επικό και τα άρματα, μόλις μπήκανε μέσα στο θαλάσσιο εκείνο διάδρομο, τότε πάλι ο Μωυσής εχάραξε με το σταυρό του τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης. Και τα νερά εκείνα αμέσως έπεσαν με πάταγον και έκλεισαν το διάδρομο και έπνιξε όλη τη στρατιά εκείνη του Φαραώ. Αυτό είναι που ακούμε σταυρόν χαράξας Μωυσής, τον Ερυθράν διέτεμε, το Ισραήλ πεζεύσαντι. Μάλιστα, αυτόν το θαύμα. Να λοιπόν, σας έδειξα τον τάφο του Φαραώ, ενός ο οποίος κατεδίωξε τα τέκνα του Θεού. Και όταν βγήκαν πλέον εκεί προς την απέναντι όχθη, προς το Σουέζ, εκεί πλέον άντρες και γυναίκες και προμαντός νέες έκαναν χορό και χόρεψαν των ωραίων εκείνων χορών, που δεν έχει καμία σχέση με τους χορούς του καρναβάλου της εποχής. Χορών, διότι υπάρχουν χοροί του, χοροί του Θεού και χοροί του διαβόλου υπάρχουν. Εχόρεψαν εκεί χορών του Θεού και έψαλον ο ενδόξος και το ύμνον προς τον ύψο των Θεών, ο οποίος σε βοήθησε να νικήσουν και αθριαβεύσουν κατά Φαραώ. Σας έδειξα τον τάφον του Φαραώ. Ελάτε να σας δείξω έναν τάφο. Τάφον άλλο διόχτου. Ο τάφος του Αφαραώ, υδατόστρωτος τάφος. Από νερό, μέσα στα βαθιά νερά. Άλλος τάφος. Ένας άλλος βασιλεύς. Βασιλεύς, όχι πλέον της Αιγύπτου, αλλά βασιλεύς του Ισραήλ. Αυτός ήταν ο Αχάβ. Αυτός ο Αχάβ ήταν πλεονέκτης και άδικος. Είχε δε μίαν γυναίκα διαστραμμένη ανήθικον, η οποία εισήγαγε την λατρεία στο Ισραήλ, την λατρεία του Βάλ. Αυτός λοιπόν απέκτησε περιουσία τεραστία με αδικίας και αρπαγάς, έως ότου ήρπασε και μια μικρά περιουσία, η μόνη κληρονομία που ήταν η μόνη κληρονομία ενός δικαίου ανθρώπου, του Ναβουθέ. Και για να αποκτήσει το χτήμα αυτό, την άμπελον αυτήν, τον σκότωσε τον Ναβουθέ. Όταν τον σκότωσε και πήρε το χτήμα, τότε ανέβηκε στα νάχτωρα ένας που δεν είχε μια πεντάρα επάνω του. Ένας που η μόνη περιουσία του ήταν μια κάπα. Μια κάπα φτιαγμένη από τρίχες καμήλου. Ήτανε ο Ηλίας ο προφήτης. Ανέβηκε πάνω και του είπε ότι αυτό που έκανες θα τιμωρηθείς. Ότι εκεί που σκότωσες τον Ναβουθέν, εκεί που σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέν, εκεί τα σκυλιά θα γλύψουν το δικό σου αίμα. Επίσης δε είπε στην Ιεζάβελ ότι εσύ που συντημένη μες στο χρυσάφι και καυχάς και περηφανεύεσαι σαν θεά, εσύ θα έχεις τέλος ηχτρών. Θα σκοτωθείς, θα σε σκοτώσουν και τα κρέατά σου θα τα φάγουν τα σκυλιά. Και ακριβώς όπως προεφήτευσε ο Ηλίας και συνέβη. Εξεστράτευσε ο Αχάβ εναντίον εχθρών, ενικήθη, εφωνεύθη και εκεί που έπεσε σκυλιά ήρθαν και έγλυψαν τα αίματά του στη βρύση που πήγαν να τον πλύνουν τον πληγωμένο βασιλιά. Η δε γυναίκα του Ιεζάβ, όταν έφτασαν τα στρατεύματα ξένα, την επήραν από το παράθυρο και την κρέμισαν κάτω το παράθυρο και τη σκοτώθηκε κάτω στο πλακόστρωτο των παραπώνων. Και εκεί ήταν τα σκυλιά και έφαγαν το κορμί της και έμεινε μόνο το κεφάλι της και μερικά χοντρά κόκαλα. Τέτοιο τέλος είχε. Σας έδειξα το τέλος του Φαραώ, τον τάφο του Φαραώ. Σας έδειξα τον τάφο του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Θέλετε να δείτε και άλλους τάφους? Ιστορικό είναι το κύριο μας σήμερα. Αλλά είναι ανάγκη να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα για να εμπεδωθεί μέσα στα σκαρδία σας η πεποίθηση ότι το τέλος των διοχτών, εκείνων που καταδιώκουν τα τέκνα του Θεού, είναι τέλος φρικτών, τέλος ανθρώπων αξίων πάσης τιμωρίας. Ο άλλος είναι ο Βαλτάσαρ. Τι ήταν ο Βαλτάσαρ? Ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας της Βαβυλώνος. Αυτός έφτασε μεγάλη δόξα. Αυτός κυρίευσε όλα τα βασίλεια και ανκηρύχθη αυτοκράτορο της Ανατολής ολοκλήρους. Αυτός έκανε συμπόσιο, εμάζεψε στα ανάκτορα κόσμο πολύ, χιλίους αξιωματικούς, την αφρόκρεμα ή μάλλον την κροπρόκρεμα των παλατιών όλης της κοινωνίας εκείνης. Όλες ήταν εκεί. Εκεί ήταν εκλεκτά φαγητά. Εκεί
κρασιά πολύτιμα. Εκεί γυναίκες αμαρτωλές χόρευαν και τραγουδούσαν απέσια τραγούδια που γαργαλούζαν τα συστήσεις. Εκεί, ακόμα χειρότερο, πιο χειρότερο, που εφθάνει ο άνθρωπος, σε ποιο το χειρότερο. Όλα αυτά συνήθι είναι γλέντια και διασκεδάσεις, αλλά αυτό που έκανε ο Βαλτάσαρ δεν το έκανε κανείς. Ποιος τολμάει, και ο πιο ανήθικος, και ο πιο διαφθαρμένος, και ο πιο άπιστος, ποιος τολμάει να πάει μέσα στην Αγία Τράπεζα να πάρει το δισκοπότηρο και να πάει να το κάνει κρασοπότηρο, να το πάρει στην ταβέρνα? Δεν τολμάει. Κανείς δεν τολμάει. Κι όμως αυτό που δεν τολμάνε, κανείς το ετόλμησε ο Βαλτάσαρ. Πήγε στον ναό του Σολομόντος, κυρίευσε τον ναό του Σολομόντος, και όλα τα χρυσά και αργυρά σκεύη, τα οποία χρησιμοποιούν για τη δημοσία λατρεία, όλα εκείνα τα ανεκτιμή του αξίες χρυσά και αργυρά σκεύη για τη λατρεία, τα πήρε και τα έκανε κρασοπότηρα. Και έπινε και διασκέδαζε. Έφτασε πλέον στην κορυφή. Και στην ώρα που όλοι τον θαυμάζανε και τον χειροκροτούσανε και φωνάζανε ζήτω και σύντο τον άκτορα, και θεωρείται ο πιο δυνατός και ο πιο ισχυρός αυτοκράτορας του κόσμου, και είχε πλέον αποθεωθεί εις το ζενή της δόξης του, εκεί την ώρα, τάκ, ποιος, οργή, Θεού, ποια οργή. Πάνω στον τοίχο είδε ο Βαλτάσαρ κάποιο χέρι αόρατο να γράφει. Ταράχτηκε. Δεν είχε πλέον όρεξη να φάει. Δεν είχε καμία όρεξη. Και τότε βρέθηκε ο Δανιήλ, ο προφήτης, ο οποίος ερμήνευσε και είπε ότι βασιλιά είδες τρεις λέξεις. Μανίλ, φακέλ, φαρές. Αυτές οι λέξεις σημαίνουν εζυγίστης, εμετρήθης και ευρέθης κάρτος. Σε ζύγισε ο Θεός, ζυγίζει ο Θεός. Έχει δική του ζυγαριά. Όχι η ζυγαριά του Θεού. Όχι η ζυγαριά του Θεού. Μα ζυγίζει. Μα ζυγίζει. Εζύγισε λοιπόν το βασίλειό σου και το ευρέθη κάρτος. Και έφτασε το τέλος. Απόψε θα αποθάνεις. Και δεν πέρασαν πολλές ώρες, πολλές στιγμές, και έκαναν έφοδον οι εχθροί μέσα, οι γειτονικοί εχθροί του βασιλείου του, εκυρίευσαν τον άκτορα, τον κατέσφαξαν και διέλυσαν την απέραντον αυτοκρατορία του. Σας έδειξα τον τάφον του Φαραώ των υδατόστρατων, σας έδειξα τον τάφον του Αχάβ, του Ασεβούς, εκείνου βασιλέως και αδίκου και πλεονέκτου, σας έδειξα τον τάφον την εξόντωση του Βαλτάσαρ. Να συνεχίσουμε, να πούμε άλλα παραδείγματα. Άχομαι κι άλλα παραδείγματα. Ποια παραδείγματα? Όχι πλέον εκ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά εκ της Καινής Διαθήκης. Ένας ασεβής, γνωστός σε όλους μας, ήταν ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης ο Μέγας. Ο Ηρώδης που διέταξε να σφάξουν 14.000 παιδιά νήπια, γιατί φοβήθηκε μήπως το μικρό εκείνο νήπιο της Βιθλεέμ γίνει βασιλεύς και πάρει τη βασιλεία του. Φοβήθηκε και πάνω στο φόβο του διέταξε τη σφαγή την άδικο. Το τέλος του φρικτών. Σκουλήκε σε ολόκληρος. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς, όπως λέγει ο Ιώσυπος, ο ιστορικός, ότι το αδύνατο να πλησιάσει. Στο τελευταία του στιγμές είχαν φύγει μακριάν όλοι οι συγγενείς του, διότι ήταν ένα βρωμερό πλέον όν που δεν μπορούσε κανείς να τον πλησιάσει. Θέλετε τα τέλη και άλλων ανθρώπων οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα? Εγώ θα σας παρουσιάσω το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε στον κόσμο. Άλλο έγκλημα δεν έγινε μεγαλύτερο από το έγκλημα. Ποιο το έγκλημα? Ότι ο άνθρωπος εσταύρωσε τον Χριστό. Τον δίκαιο, τον άωμο, τον αθώο. Υπεύθυνοι για το έγκλημα, για τον Σταύρο Σταύρο Σταυρών, για τη σταύρωσή του, είναι πολλοί. Είναι ο Άννας και ο Καϊάφας, είναι ο Πιλάτος, είναι ο Ιούδας, είναι και ο λαός ολόκληρος. Και όλοι αυτοί, όλοι τους ετιμωρηθήκαν σκυρά. Δεν περάσανε. Ο μεν Ιούδας απεικονίστη. Ο δε άλλος, εκείνος ο Άννας και ο Καϊάφας, κατεκάλυσαν, κατεκρεωγήθησαν από τα λεγιώνας της Ρώμης, τα δε παλάτια τον γκρεμίστησαν, και αλέτρι πέρασε απάνω από τα χτήματα, από τα σεπάβλιστον και από τα σκατοικία του. Ο δε Πιλάτος, ο ευγενέστερος αυτός από όλους, από την ώρα που τον σταύρωσε τον Χριστό, όλο έκλαιγε. Έπεσε σε μελαγχολία. Μελαγχολία. Έφυγε από την αυτό, έγραψε μια επιστολή περίφημο στη Ρώμη, που εκθέτει εκεί με συγκινητικά λόγια τη ζωή του Χριστού
Και μετά να υπολογούμε, έφτασε στην Ελβετία, ανέβηκε σε ένα βράχο, σκεπτότανε ότι υπέγραψε το θάνατο του αθώ και από εκεί τον κατέλαβε μελαγχολία και γκρεμίστηκε από τον βράχο και έπεσε μέσα στα βαθιά νερά μιας λίμνης της Ελβετίας, είχε το τέλος του. Είδε ο λαός, ο λαός που εφώναζε «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν», ο λαός που έλεγε «Το αίμα αυτού εφημάσει επί τα τέκρα ημών», ο λαός αυτός, ύστερα από 30 χρόνια, τα Ιεροσόλυμα πολιορκήθησαν από τα λεγιώνα της Ρώμης, μπήκαν μέσα και σπανίως στην ιστορία, καταστροφή πόλεως, ήταν οποία η καταστροφή των Ιεροσολύμων. Μόνο βρίσκω μια παράλληλο καταστροφή, παράλληλον, γιατί είμαστε τα δύο αυτά έθνη, Ισραήλ και Ελλάς, έχουν μία ιστορία, είναι ιδιότυπα έθνη. Ιδιότυπα έθνη. Περιούσιοι λαοί. Και οι λαοί οι οποίοι παραβαίνουν το θέλημα του Θεού τιμωρούνται. Και όπως το Ιεροσόλυμα ετιμωρήθησαν σκυρός, έτσι ετιμωρήθησαν και εμείς στην εποχή μας. Όπως η καταστροφή των Ιεροσολύμων είναι στις ημέρες μας η καταστροφή της Σμύρνης. Φοβερό πράγμα, τρομερό πράγμα. Κοτσίνησε η θάλασσα από το αίμα των σφαγμένων ανθρώπων. Κάησαν τα σπίτια όλα. Μάλιστα, την Άγια αυτή η μέρα που εορτάζουμε της Αγίας Φωτεινής, ωραιότερος ναός στη Μικρά Ασία, ωραιότερος ναός στη Μικρά Ασία ήταν ο ναός της Αγίας Φωτεινής, Μητροπολιτικός ναός, που λειτουργήσε για τελευταία φορά μέσα σε χιλιάδες κόσμο ο Χρυσόστομος ο Σμύρνης, και είπε εκείνα: «Μη απελπίζεστε, θα έρθουν και πάλι καλύτερες ημέρες για το ελληνικό γένος». Εκεί λοιπόν μέσα. Όπως λοιπόν η Σμύρνη κατεστράφει στις ημέρες μας από τα σορδάς της Άγαρ, από τα σορδάς των Τούρκων, κατά παρόμοιον τρόπο κατεστράφησαν τότε τα Ιεροσόλυμα από τα σορδάς του αναυτοκρατορών της Ρώμης. Μπήκαν μέσα, κάηκαν τα πάντα. Και ύστερα άρχισαν τους σταυρώνουν. Δεν τα λέει κανείς άλλος, ο ίδιος ο ιστορικός τα λέει, ο Ιώσυπος. Τι λέγει, άρχισαν να τους σταυρώνουν. Να τους σταυρώνουν. Και τόσους πολλούς σταύρωσαν, ώστε δεν είχαν πλέον ξύλα να σταυρώσουν άλλος. Φρικώδης κατάστασης. Και όρια ερχόταν και έτρωγαν τα σάρκα στον. Και έτσι το αίμα αυτού εφημάσει με τα τέκνα ημών. Σας έδειξα τον τάφο του Φαραώ, τον τάφο του Αχάβ, τον τάφο του Βαλτάσαρ, τον τάφο του Ηρώδου, τον τάφο όλων αυτών οι οποίοι έδειξαν σκληρότητα απέναντι των τέκνων του Θεού. Τον τάφο του Άννα και Καϊάφα, τον τάφο του Πιλάτου, τον τάφο των χιλιάδων εκείνων που εσταύρωσε ο Τίτος μέσα στο Ιεροσόλυμα και απέξω από το Ιεροσόλυμα. Και τέλος, προχωρούμε, έχουμε άλλους τάφους. Τάφους. Είναι κατόπιν, έχουμε από την νεωτέρα, από την ιστορία της Εκκλησίας, έχουμε ένα μαξέντιο σφοδρών πολέμιων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος με τριπλάσιων στρατών ήθελε να νικήσει και να εξοντώσει τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και οι στρατοί συντήθησαν κοντά σε μια γέφυρα που υπάρχει μέχρι σήμερα, στην λεγόμενη Μαλβίαν γέφυρα. Τριπλάσιο στρατός, μικρός ο στρατός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά είδε μεσάνυχτα το θείο όραμα, ύψωσε λάβαρον, σημείωσε το εντό του νίκα και κατόρθωσε να νικήσει τον τριπλάσιο στρατό του Μαξεντίου. Δε Μαξέντιος έπεσε από την γέφυρα τη Μαλβία γέφυρα μέσα στον Τίβρη ποταμόν και επνίγει. Τάφος του Μαξεντίου. Θέτει άλλον τάφο, χειρότερο τάφο, χαρακτηριστικών τάφων. Είναι ο τάφος ενός άλλου που γεννήθηκε χριστιανός, ανετράφει χριστιανός και μετά αυτός απελάχισε τον χριστιανισμό, τον Χριστό, την χριστιανική θρησκεία και έγινε αποστάτης. Είναι ο Ιλιανός ο παραβάτης. Αυτός εκαυχήθη ότι σε λίγα χρόνια θα σβήσει το όνομα του Χριστού. Μόνο ότι το μαντίο των αδερφών τον προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει πλέον ελπής αναστάσεως του λατρικού κόσμου. Λοιπόν, ο Ιουλιανός, ο οποίος εδίωξε και τον Μέγα Αθανάσιον ακόμα, ο Ιουλιανός, ο οποίος θεωρείται σοφός και επιστήμον και ικανός στρατηγός, ο Ιουλιανός που ακολουθείται από χιλιάδες των λατρών, ο Ιουλιανός που είχε φτάσει σε ένα σημείο μεγάλης δόξης και υπολείψεως, γενναίος και υπέροχος και ισχυρός, αυτός ο Ιουλιανός εξεστράτευσε εναντίον των Περσών. Πηγαίνοντας σε πόλεμο, συνήθισε κάποιο ασκητή. Μόλις συνήθισε τον ασκητή, τον κορόδευε τον ασκητή.
και του λέει στον ασκητή, ουλιανό στον ασκητή, λέει, αυτή την ώρα μπορεί να μου πεις τι κάνει ο Μαραγκός? Μαραγκό έλεγε το Χριστό. Δεν μου λες, λέει, την ώρα αυτή τι κάνει ο Μαραγκός, λέει. Ο Μαραγκός, λέει, ποιος λες Μαραγκό? Λέει, το δικό σας, αυτό που πιστεύετε. Ναι, είναι Μαραγκός ήτανε, αλλά είναι Θεός. Και πολλοί αμαρτάνεις που έτσι μιλάς περιφρονητικά για τον Χριστό, που εξουσιάζει το σύμπαν ολόκληρο. Αυτός χαχάνισε, γέλασε. Βα, λέει, ναι, λέει, κοιμάται ο Μαραγκός σας. Απαντά ο ασκητής, δεν κοιμάται ο Μαραγκός. Αυτή την ώρα φτιάνει το φερετρό σου. Λοιπόν, εκεί δεν πέρασαν πολλές ημέρες, συνεπλά και αυτός με τα στρατεύματα των Περσών ενικήθη. Εκεί εδέχθηκε μια σαΐτα, ένα βέλος στο στήθος, καρφώθηκε πολύ και πάνω στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει από τα στήθη του το βέλος των θανατηφόρων, εκεί γέμισε απάνω στις τελευταίες στιγμές του, θυμήθηκε των Αζωραίων, γέμισε τις φούχτες του αίμα, το σκόρπισε το αίμα του και είπε τα εκείνα τα περίφημα λόγια, «Ναι είναι και κάσμα Ναζωραία, μην είσαι Ναζωραία». Να δείξουμε κι άλλους τάφους, ας προχωρήσουμε και να τελειώνουμε. Τάφους άλλους. Είναι ο τάφος ενός άλλου που πρώτη φορά αυτός αφισβήτησε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Είναι εκείνο που το μόνο που θεωρούν Άγιο. Οι χιλιαστέ, οι Ιεχωβάδες, ένα θεωρούν Άγιο. Ένα έχουν Άγιο. Κανένα άλλο δεν γνωρίζουν Άγιο. Ποιον? Εκείνο τον οποίο κατεδίκασε η Εκκλησία ως βλάστημον. Είναι ο Άριος. Ο Άριος. Γι' αυτό αυτοί οι χιλιαστέ είναι τα εγγόνια, τα τρισέγγωνα, η γενεά του Αρίου είναι. Αλλά όχι απλώς η γενεά του Αρίου, αλλά προχώρησαν ακόμη βαθύτερα μέσα στην αθεία και στην απιστία τους κλπ. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά του Αρίου, του σημερινού Αρίου. Λοιπόν, ο Άριος τι έκανε? Ο Άριος είχε κόσμο πολύ μαζί του. Είχε και βασιλιάδες και αυτοκράτορες. Και σε ολόκληρο τον κόσμο η αίρεση του Αρίου. Όπως στις ημέρες μας η αίρεση, η νέα αίρεση του Αρίου, οι χιλιαστές θα έχουν μεγάλη πρόοδο. Μεγάλο πρόοδο θα έχουν. Αυτές τις ημέρες επισκέφθηκα ως μέλος επιτροπής μια παρέκβαση. Υπουργούς μαζί με άλλους επισκόπους. Και τους είπαμε τον κίνδυνο που διατρέχει αυτό το μικρό κράτος από τους χιλιαστάς. Και ότι είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο κάνατε, αυτό που γράψατε, να ψηφίσετε νόμο να απαλλάσσονται τα παιδιά των χιλιαστών από τη στράτευση. Την ώρα που τα παιδιά της Ελλάδος απάνω στον Εύρο αξαγρυπνούν τη νύχτα και φυλάγουν φυλάκια και φυλακάς, αυτοί θα είναι ελεύθεροι να προγραμμίζουν στο στράτευμα. Και όμως, και τι μας είπε ένας υπουργός, αν και δεν πρέπει να το πω, ποιο μας είπε. Μας πιέσαν οι ξένοι! Μας πιέσαν οι ξένοι. Εάν λοιπόν φτάσαμε σε τέτοιο σημείο οι ξένοι να διοικούν το βασίλειο, το βασίλειό μας, την πατρίδα μας, και εμείς να μην έχουμε δύναμη και σθένος να πούμε ένα όχι, το όχι δεν πρέπει μόνο η Ελλάς να το πει στα ψηλά βουνά της, όπως το είπε επάνω στην Ήπειρο, στη Βόρεια Ήπειρο. Πρέπει να πούμε το όχι, γιατί σιγά σιγά δεν θα εξουσιάζουν πλέον τίποτα απολύτως. Άλλοτε θα με εξουσιάζουν οι Ρώσοι, άλλοτε οι Αμερικάνοι, άλλοτε οι Γερμανοί, άλλοτε τα έθνη, και θα γίνουμε ένα έθνος περιφρονημένων κλπ. Λόγος να λέγουν ότι ό,τι το κάναμε για τους χιλιαστάς δεν το θέλουμε να το κάνουμε, αλλά μας επίεσαν το Συμβούλιο της Ευρώπης για να κάνουμε αυτόν τον νόμο. Αλλά εγώ επανέρχομαι, μετά την παρέκβαση αυτή επανέρχομαι και λέγω. Τα παιδιά του Αρίου σήμερα τριαμβεύουν. Και ο Άριος όμως ποιο είναι το τέλος του Αρίου? Κατόρθωσε να πάρει χαρτί από το βασιλιά να πάει να λειτουργήσει την Κυριακή στην εκκλησία. Πήγε, πρόλαβε, σκώθηκε πρωί-πρωί. Να πάει στην εκκλησία, να πάρει την εκκλησία να μπει μέσα να λειτουργήσει. Αλλά την ώρα που προχώρησε να πάει στην εκκλησία, εκεί τον έπιασε κυλόπονος, ισχυρός κυλόπονος. Προχώρησε, πήγε σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο και εκεί έμεινε. Χυθήκανε τα έντρα του όλα, πέθανε. Ιχτρών. Ιχτρών θάνατον είχε ο Άριος. Όπως ο Ιούδας, του οποίου εξεχύτησαν τα εντόστια όταν αυτοκτόνησε, έτσι και ο Άριος ευρύκε ιχτρών θάνατον και δεν ηξιώθη, δεν μπόρεσε να μπει μες στην εκκλησία να την ευρώ. Διότι οι χριστιανοί προσήκονται τη νύχτα και λέγουν, Θεέ μου, μη επιτρέψεις μια τέτοια δήλωση. Ο Άριος που δεν πιστεύει στον Χριστό να λειτουργήσει μέσα σε ένα ορθόδοξο.
Το τέλος του Ιλιανού το είδαμε, το τέλος του Αρίου το είδαμε, το τέλος των ανθρώπων όλων αυτών τον είδαμε. Αν θέλετε ακόμα από τα νεότερα, γιατί βλέπω σας εκούρασα, σήμερα είναι ιστορικό. Λοιπόν, συστέλετε ελεκτικό κήρυγμα, αλλά δεν είναι πάντα ελεκτικό κήρυγμα, είναι και διδακτικό το κήρυγμα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο παράδειγμα, ένας προ 200 χρόνια ήταν ο πιο μεγάλος άθεος. Τέτοιον άθεο δεν ή ίσως στις ημέρες μας τον πέρασε κάποιος. Κάποιος τον πέρασε. Ναι. Κάποιος τον πέρασε. Κάποιος τον πέρασε. Πρώτα ήταν αυτός, είχε το ρεκόρ. Το ρεκόρ της αθείας και απιστίας το είχε ο λεγόμενος Βολτέρος. Πατριάρχης των απίστων και των αθέων. Όπως ο Αβραάμ και ο Ιακώβ είναι πατριάρχη των ευσεβών, αυτός ονομάστηκε ο Πατριάρχης. Και έγραψε γράμματα, έγραψε συγγράμματα, βιβλία, άρθρα, πύρινα εναντίον της θρησκείας του Χριστού. Και έγραψε ακόμα το φοβερό εκείνο, συγχωρέσατε με, διότι είναι μια ύβρις φοβερότερα. Και μόνο τα ύβρις του Βολτέρου υπρεύει ο Καζαντζάκης ο ημέτερος. Λοιπόν, έχουμε αυτός λοιπόν έγραψε και είπε προτροπή στον κόσμο ολόκληρο. Φωνεύσατε, φωνεύσατε, εξοντώσατε. Ποιον εξοντώσατε? Τον άτιμο. Ποιον ως άτιμο? Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τότε τέτοια ύβρις. Τέτοια ύβρι είπε. Τέτοια ύβρι είπε εναντίον του Χριστού. Και προφήτευσε και είπε ότι ύστερα από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον χριστιανισμός, δεν θα υπάρχει πλέον Χριστός, θα σβήσει αυτή η θρησκεία του Ναζωραίου, θα σβήσει. Αυτά είπε. Περάσανε από τότε 100 χρόνια. Και τι συνέβη, αντέ στο Παρίσι να δείτε. Το σπίτι του Βολτέρου έγινε βιβλιοπωλείο των Αγίων Γραφών. Θεέ μου, Θεέ μου. Πολλούνται Άγιοι Γραφές. Άγιε γραφέ. Αυτός δε τι τέλος είχε? Φρικτόν τέλος. Ο γιατρός του γράφει σε μια επιστολή: εύχομαι στο Θεό κανένας άνθρωπος να μην έχει το τέλος του Βολτέρου. Σπαρταρούσε σαν το ψάρι, προσπαθούσε να βγει η ψυχή του, δεν έβγαινε η ψυχή του, αγώνα. Και ο γιατρός γονατιστός προσήφεται στον Θεό να τον απαλλάξει, να δώσει τέλος. Το τέλος του Βολτέρου, το τέλος του Αρίου, το τέλος του Μαξεντίου, το τέλος του Βαλτάσαρ, το τέλος του Αχάβ, το τέλος των Ασεβών, το τέλος των Φαραών, το τέλος όλων αυτών του Ιλιανού του Παραβάθου. Γι' αυτό είναι το τέλος. Η δούλη λοιπόν ιστορία μας βεβαιώνει ότι μηδέν από το τέλος μακάριζε. Αλλά αν θέτε αγαπητοί μου να ρίψουμε παλιά παραδείγματα, θέτε καινούργια παραδείγματα, έχουμε και καινούργια παραδείγματα. Η γενεά μας, ποια γενεά μας. Προς 40 χρόνια πάνω σε ένα μπαλκόνι της Ρώμης ήταν ένας και ομιλούσε και από κάτω χιλιάδες εκατομμύρια Ιταλιάνοι τον χειροκροτούσανε. Και τι έλεγε? Έλεγε: «Ελάς θα σπάσω τα πλευρά σου. Ελάς θα σε κατακτήσω. Ελάς θα σε διαλύσω. Ελάς». Αυτά έλεγε συνεχώς και λοιπά. Και ότι έχω τόσα αεροπλάνα ώστε μπορώ να στιάσω τον ήλιο. Τον ήλιο να στιάσω. Και ότι η μέρα της Παναγιάς που με δάκρυα στα μάτια εμείς οι Έλληνες εορτάζουμε την Παναγιά στη Στίνου, την ώρα εκεί έστειλε υποβρύχιο και τορπίλησε το καράβι μας στην Έλλη. Το τέλος του! Διαβάστε το τέλος. Φρικτό το τέλος. Τον τζελοπατούσανε, λάσπη τον κάνε. Πάνω τον κρεμάσανε, τον εκτελέσανε και πατούσανε πάνω στο πτώμα του και έγινε βόρβος και λάσπη. Αγνώριστος έγινε. Δέτε το τέλος του άλλου, ο οποίος στη Γερμανία διοικούσε ολόκληρο τη Γερμανία και επιλούσε τον κόσμο ολόκληρο. Και ο οποίος άναβε φούρνους και έγινε κοκέλια και έγινε κορμιά και έκανε τα δέρματα, τα έκανε και έκανε τα κορμιά στάχτες και λείπασμα των αγρών. Των αγρών, το τέλος του και αυτού. Και έσβησε, έκανε βιβλίων και έβγαλε από την εκκλησία της Γερμανίας το Ευαγγέλιο και έβαλε το δικό του βιβλίο επάνω. Το τέλος και αυτού υπήρξε άθλιος. Τέλος των δικτατόρων, τέλος παντός ανθρώπου. Παντρός ο οποίος πολεμεί τα παιδιά του Θεού. Δεν έχω αδελφοί μου να σας πω τίποτα άλλο. Σας έδειξα την άλλη όψη του νομίσματος. Η μία όψη είναι διωγμή των ευσεβών. Μακάρι αυτή. Αυτό άλλο, η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι είναι το τέλος των διωχτών του Ευαγγελίου. Στη Ρώμη, κάτω στη Ρώμη, υπάρχει για πάνω Ρώμη. Κάτω από τη Ρώμη είναι κατακόμβες της Ρώμης είναι. Μέσα στη Ρώμη, εκεί κάτω στους διαδρόμους που έχουν θάψει τους μάρτυρας, εκεί που θάβανε τους μάρτυρας, χιλιάδες μαρτύρων για τη δόξα του Χριστού.
Εσημείωναν οι χριστιανοί δύο λέξεις. Χριστούς βίγγιτ. Ο Χριστός νικά. Ο Χριστός νικά. Ο Χριστός νικά. Τι εσήμεναν? Εσήμενε ότι ο Χριστός είναι αίτητος. Είναι αίτητος. Καμία δύναμη δεν θα μπορέσει ποτέ να τον νικήσει τον Χριστό. Συνεπώς, να μην απογοητευόμεθα και να μην σκανδαλιζόμεθα όταν βλέπουμε ορισμένα παράξενα μες στην κοινωνία, όταν βλέπουμε ανθρώπους ασεβείς, απίστους, συνιστάς, αθέους, να κυβερνούν τα έθνη, να κυριαρχούν, να βλαστημούν, να απειλούν. Αυτό να μην βλέπω. Μηδέν απότερος μακάριζε. Αργά, αργή. Η Θεία Δίκη αργή, αλλά δεν λησμονεί. Αργή, αλλά δεν λησμονεί. Το τέλος όλων εκείνων θα είναι φρικτόν. Διότι το είπε ο Χριστός, ότι όποιος πάει, ότι εγώ είμαι ο λίθος, και όποιος προσκόψει στον ήθο του τον συντριβήσετε, και ότι σκυρών προς κέντρα λακτίζει. Αυτή την πίστη την κρατήσουμε βαθιά. Βαθιά την κρατήσουμε. Γιατί έρχονται οι μέρες θλιβερές, έρχονται οι μέρες διωγμών, έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα δούμε πράγματα φρικτά. Αλλά ό,τι και αν δούμε τα μάτια μας, μες στα βάθη της καρδιάς μας, και αν τα άνω γίνουν κάτω, και τα πάντα διαλύονται, τα πάντα διαλύονται. Είναι η γενιά μας πολύ αμαρτωλή. Ημαρτήσαμε πολύ εις τον Θεό. Και πρέπει όλοι μας σήμερα που είναι η μέρα του ασώτου να αισθανθούμε τις αμαρτίες όλων μας, και τις ατομικές μας και τις οικογενειακές μας και τις εθνικές μας αμαρτίες, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Αλλά ό,τι και αν συμβεί, ας κρατήσουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας τα λόγια του Κοσμά του Ετωλού, που είπε ο Κοσμάς Ετωλός προτού να αποθάνει ο λίγα στιγμάς, ότι πολλά θα γίνουν στον κόσμο, τα άνω θα γίνουν κάτω. Λοιπόν, ας πάρουν ό,τι έχετε, ας τα πάρουν. Τα σπίτια σας ας τα κάψουν, τα λεπτά σας, τα πάντα. Δύο πράγματα κρατήσετε. Δύο πράγματα κρατήσετε. Χριστός και ψυχή. Όσο ο κόσμος να πέσει επάνω, δεν μπορεί να σας τα πάρει. Αυτά λοιπόν να κρέχουμε μέσα στην καρδιά μας και να μην επηρεαζόμεθα από την προσωρινή ευτυχία των ασεβών και των απίστων, αλλά πάντες, άνδρες ή γυναίκες, πιστοί στο Χριστό, μέχρι τελευταίας μας ρανίδος αίματος, εκεί να είμαστε αφοσιωμένοι και όλοι μαζί να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Χριστό εις τους αιώνας. Αμήν.